Και είναι μαζί μας στο στούντιο ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Χατζη Χριστοδούλου, για να συζητήσουμε για δύο θέματα. Για την ευλογιά των πιθήκων, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και για αυτά τα οποία μόλις παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ για την έξαρση που έχουμε στον στρεπτόκοκο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον ιό Mpox, γιατί χθες, για πρώτη φορά επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχαμε το πρώτο κρούσμα στη Σουηδία και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι θέμα χρόνου να έρθει και στην Ελλάδα. Όπως είπε και η διευθύντρια του ECDC, περιμένουμε περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα και ειδικά από άτομα που επισκέπτονται τις περιοχές που είναι επηρεαζόμενες αυτή τη στιγμή και ειδικά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και μάλιστα εκεί αναφέρεται σε μερικά site ότι αύξησε τον κίνδυνο το ECDC σε μέτριο, ειδικά όμως για τους επισκέπτες σε αυτές τις περιοχές. Είναι θέμα χρόνου όμως να φτάσει και σε εμάς. Εισαγόμενα κρούσματα το λέμε. Ναι. Και το λέει και όλη η Ευρώπη, το λέει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το λέμε και εμείς. Ενδεχομένως από άτομα είτε που εργάζονται εκεί και θα επιστρέψουν πίσω, είτε που επισκέπτονται περιοχές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν κρούσματα, είτε στον Κονγκό είτε στις γειτονικές χώρες, τέσσερις γειτονικές. Θα μπορούσαν να μεταφέρουν. Θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω και εφόσον εκτεθούν σε άτομα τα οποία ήδη νοσούν εκεί, με οποιοδήποτε τρόπο εκτεθούν, είτε στενή επαφή, είτε σεξουαλική επαφή, ενδεχομένως να κολλήσουν και να μεταφέρουν πια, γιατί έχει μεγάλο χρόνο υπόασης, να έρθουν εδώ υγιείς και μετά να εκδηλώσουν το νόσημα ενώ είναι στην Ελλάδα. Κυρίως, ποιους χτυπάει η ευλογιά των πιθήκων? Αυτή τη στιγμή, να πάμε λίγο πίσω. Στην αρχή είχαμε δύο ομάδες, δύο κλόνους που λέμε εμείς οι επιδημιολόγοι και οι γιατροί. Τον ένα και τον δύο. Ο πρώτος ήταν μόνο μετάδοση από ζώα. Στη συνέχεια του 2022 είχαμε ένα νέο κλόνο, νέο κλαδί, νέα ομάδα. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μετά. Οι δύο. Που ήταν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και κυρίως εκεί ήταν τα δίχτυα, ήταν σεξουαλική κυρίως μετάδοση, και ήταν σε δίχτυα σε άνδρες που είχαν σεξ με άνδρες. Ήταν λίγο περιορισμένοι. Τώρα έχουμε. Ο πρώτος κλάδος έκανε μια έτσι μετάλλαξη και μετέδεκε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και εκεί έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, ότι έχουμε μεγαλύτερη μετάδοση πάλι με στενή επαφή, πάλι σεξουαλικά δίχτυα, αλλά και με άμεση επαφή και έχουμε και περισσότερα παιδιά. Να σκεφτούμε λίγο σε ένα μεγάλο ποσοστό στα παιδιά. 40% περίπου των κρουσμάτων. Και ένα πολύ παιδιά. Μεγάλο ποσοστό με μετάδοση μέσα στην οικογένεια. Να σκεφτούμε λίγο τις συνθήκες ότι είναι μεγάλος συγχρονισμός σε αυτές τις οικογένειες. Και αν ξεκινήσει κάποιος από ένα σεξουαλικό δίκτυο, επίσης το Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκού είναι και πολύ ψηλή επίπτωση των σεξουαλικών νοσημάτων και του AIDS. Άρα, αν ξεκινήσει κάπως έτσι, πάει στην οικογένεια, μετά μεταδίδεται με άμεση επαφή, στενή επαφή πάλι. Σε μέλη της οικογένειας και σε παιδιά. Συνιστάται, λέτε, ο εμβολιασμός σε όλο τον πληθυσμό σε αυτή τη φάση ή παραμένει μόνο για τις υψηλές ομάδες κινδύνου φάση... και μπορεί σε μία δεύτερη φάση να συνίσταται για όλο τον πληθυσμό όπως θα εξελιχθεί? Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί αυτή η έξαρση κρουσμάτων. Προς το παρόν, η συστάση μας είναι μόνο οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Και ακόμα και αυτούς που επισκέπτονται εκεί πάλι ομάδες υψηλού κινδύνου, είτε εδώ είτε εκεί. Θα μείνουμε εκεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο φαινόμενο. Πάμε να δούμε και τα όσα συμβαίνουν με την έξαρση του στρεπτόκοκου. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ ότι έχουμε συνολικά 5 κρούσματα στην Ήλια. Έχουμε 2 θανάτους, έχουμε τους 2 επισκέπτες που τελικά δεν ήταν στην Ήλια. Όμως γίνονται έρευνες για το αν η περιοχή αυτή έχει κάποιο μεγάλο ειδικό φορτίο. Ναι. Να πω και πάλι ότι μετά την πανδημία του COVID παρατήρησα πολλές χώρες ευρωπαϊκές αύξηση των κρουσμάτων αυτών και σοβαρή νόσο και θανάτους. Εμείς σαν ΕΟΔΗ ξεκινήσαμε την καταγραφή το 23, αρχές του 23. Και είχαμε περίπου το 2023 90 κρούσματα αυτού του συγκεκριμένου στρεπτοκόκκου της ομάδος Α, του δυσδυτικού το λεγόμενο, που είναι και ο πιο σοβαρός. Το 24 μέχρι πρόσφατα, μέχρι σήμερα, είχαμε 48, περιλαμβανομένου και των 2 θανάτων, και οι θάνατοι περίπου ήταν το 23, ήταν 23 και είχαμε 12 το 24. Να. Περίπου στα ίδια επίπεδα κινούμαστε. Λίγο μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας έχουμε στους ενήλικες, περίπου 30%, λίγο μικρότερο στα παιδιά, γύρω στο 15 με 20%. Τώρα δεν σας ανησυχεί όμως ότι υπάρχει αυτή η αιστεία στην Ηλία? Είχαμε ένα συγχρονισμό σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Διερευνήσαμε και τα 5 κρούσματα, τους συγγενείς των αποθανόντων και τους επιζώντες, και ψάξαμε να βρούμε αν υπάρχει κενός παράγοντας κινδύνου. Δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν. Ψάξαμε όλες τις πιθανότητες. Και γι' αυτό δώσαμε, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Πύργου,
κάνουμε ελέγχους σε όσους έρχονται στα ΤΕΠ, να δούμε αν έχουμε αυξημένη φορεία στον πληθυσμό του συγκεκριμένης ομάδας στρεπτοκόκκου. Προς το παρόν δεν βρήκαμε. Βρήκαμε ένα στα 80. Συνεχίζουμε όμως. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Πήγαμε Δευτέρα εκεί πέρα. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε αν κυκλοφορεί. Γιατί καμιά φορά αυτές τις τοπικές εξάρσεις τις κάνει ένα συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο έχει ένα φάγο και κάνει αυτή ακριβώς την διεισδυτική μορφή και την επικίνδυνη μορφή. Μάλιστα. Ψάχνουμε να το βρούμε. Θα είμαστε. Εάν το βρούμε, θα το ανακοινώσουμε. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε βρει κάτι. Και κάτι τελευταίο, αν τελικά δεν εντοπίζεται μόνο στην περιοχή, τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος γενικά για τον στρεπτόκοκο? Γιατί πολλές φορές, πολλά συμπτώματα τα συγχαίει κανείς και ίσως τελικά να μην δίνει και την απαραίτητη βαρύτητα. Πρέπει έγκαιρα να πηγαίνουμε στο γιατρό όταν έχουμε πυρετό, φάρυγκο αμυγδαλίτιδα, είτε κυταρίτιδα, είτε εμείς είτε τα παιδιά μας. Και ο γιατρός να κάνει την διαφορική διάγνωση και να χρησιμοποιούν πολύ πιο εύκολα το step test. Δεν το συνιστώ να το κάνουμε μόνοι οι γονείς, γιατί εκεί έχουμε λαθασμένο τρόπο εκτέλεσης και λαθασμένα αποτελέσματα. Οι γιατροί το χρησιμοποιούν πιο εύκολα, έτσι να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση ότι πρόκειται περί στρεπτοκόκκου και μετά να συνεχίσουμε τις υπόλοιπες εξετάσεις, να δούμε αν είναι αυτός ο συγκεκριμένος τύπος στρεπτοκόκκου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.